ανάπτυξη είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Άγγελε, μπορώ να περάσω? Ειρήνη? Είπε μου ότι εχθές ήταν να τσιμηθεί με τον καλόν της. Τον καλόν της που όλους. Έλα τώρα, μεν παίζεις πελό. Με τον πρώην, τον δικό σου, τον πάρει. Α, έτσι, α. Ναι, έτσι. Θα το σχολιάσεις? Τι να σχολιάσω, μάνα μου? Παίρνει τους κόψει Αφροδίτη μέσα στο κρεβάτι, να τους κόψει τους και τα πόθηκια τους. Άμα. Αμάξε. Τι γυρεύκησες, είδαμε. Ξυπνήσα πρωί και είπα να έρθω να πάρω τον Πάρη να πάμε δουλειά. Α, με το νυχτικό. Ο Πάρης με το νυχτικό ακόμα, επέτω να αλλάξει. Όταν θα πάω χαρούλα στο παζάρι, θα σ' αγοράσω ένα λογάκι. Το αλογάκι σαν τα κλιμίντριζει, το πιάσε μάκι, θα σου τιμίζει. Ανθούλα, μην το κάνεις αυτό, περίμενε! Μαμά, γιατί φέρνεις πιζάμες πάλι? Ελάτε μου, με παρακαλείς με ένας συνάδελφος να αλλάξουμε βάρκια, γιατί έτσι είναι μήνα σπίτι σήμερα. Κυρία Χαρούλα, οι ομελέτες σας είναι αχτύπητες πάντως. Αγάπη μου, άμα είσαι στην τρεις δε με χαλάλη σας, μια ντουζίνα αυκά δεν με κάνουν. Τι θέλεις να κάνουμε ρε μαμά, να πιάσουμε 5-6 ορνίδες να τις βάλουμε μέσα στην αυλή να μας κάνουν αυκά? Δεν ξέρω, ασχημή ιδέα. Ωε, να πεις του Γιασεμάκη να αλλάξει τον άπαρο με 5-6 ορνίδες, είναι πιο χρήσιμες. Πάντως είναι γεγονός ότι τα άλογα δεν γεννούν αυγά. Αντριανέλα, με εντυπωσίασες. Μα θέλετε πολλά ωραία πράγματα στο σχολείο για χρήσιμα. Ρε μαμά, μου είσαι πολύ καιρό να είσαι εδώ χωρίς τη στόλη της αστυνομίας. Πάντως είσαι πολύ σεξι με την ρόπα. Να φορώ τη στόλη για μα είμαι όφα, αγάπη μου. Α, δηλαδή να πλώσεις ζάμπα σήμερα. Κι αν ζάμπα να πλώσω, έχω χιλιάδες δουλειές να κάνω. Και τελειώνετε, φάτε το φαΐ σας, γιατί σε 5 λεπτά το εστιατόριο κλείει. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, τη θέση μου στο μαγκαζίνο την πήρε ο κύριος Λίμπουρος. Τι ήθελες να κάνω? Αφού έφυγες, κάποιος έπρεπε να σε αντικαταστήσει. Ωραία. Τώρα επέστρεψα όμως. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι ο Πάρης τώρα δεν σηκώνεται να φύγει, Ζωάμι. Δε άμα τον αρχίσω στις μπουνιές, θα σου πω πώς σηκώνεται. Α! Μα τώρα θέλεις να αρκέψω τις παουρκές? Τι παουρκές, δηλαδή, τι είναι αυτά που λες τώρα? Ο κόσμος τις διαφορές του τις λύνει πολιτισμένα. Όχι με πουνιέτσε κλωτσές. Χαιρετίζομαι την πανήγυρη. Την ομίγυρη, Μαργαριταρό μου. Μου φαίνεται ότι είσαι για τα Παναέρκα. Πάρη πέτρο. Άστο, μάνα μου. Νομίζω ότι επειδή έχει τον πλαμπλάο καλαμαρίστικο και ξέρει 5-6 λέξεις παραπάνω, να μας κάνει τον έξυπνο. Δηλαδή, εσείς οι δύο συμφωνείτε σε όλα. Πάτε πακέτο, να πούμε. Ναι. Ο Πάρης και το Σαΐνι σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι. Δεν ξέρω τι κάνουν οι πιγκουίνοι. Εγώ ένα ξέρω. Ότι από την εκπομπή μου, εγώ δεν φεύγω και αυτό είναι ξεκάθαρο. Αφροδίτη μου, η Ανθή από την εκπομπή έφυγε και από το κανάλι. Έλα, μωρή τι μας λες, ήρθαν τα άγρια να διώξουνε τα ημέρα. Εγώ συμφωνώ με τον Άγγελο. Εγώ συμφωνώ μόνο με τον Πάρη. Πάρης, Πάρης και όπου με πάρει. Θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Λοιπόν, σιωπάτε να ακούσετε. Επήρα την απόφασή μου. Καλά ρε, από πού και ως πού πήγες να βρεις αυτό το βλάκα? Είπα να βοηθήσω, Λευτέρη μου. Καλά, σου ζήτησα εγώ βοήθεια. Επειδή εγώ, Λευτέρη μου, καταλάβω από σχέσεις. Τι πράγμα?
Αφού η πρώτη και τελευταία σχέση που είχε ήταν στην τρίτη δημοτικού με αυτή τη, πώς την έλεγες, Ντόρις. Τέλος πάντων. Τι του είπες? Είπα του τι, Ειρήνη, θέλει διαζύγιο. Ναι, ναι. Και πώς αντέδρασε? Έπαθε σοκ. Άντε ρε. Uh-huh. Μετά τι έκανε? Κύριε Λευτέρη, έτσι φύγετε εμάς. Όχι. Θέλετε καφέ? Όχι. Θέλετε να δείσουμε το χρυλόψαρο σας? Τι λέτε ρε γούρλα, που το μόνο που θέλετε να ταΐσετε είναι η περιέργειά σας. Σας το έχω πει 100 φορές. Ό,τι αφορά εμένα και τη γυναίκα μου, εσάς δεν σας αφορά. Καταλάβατε? Παιδιά, έχει δίκιο ο Λευτέρης. Ένα σωστό να κρυφά ακούτε. Από ό,τι πούμε, να σας το πω εγώ σε λίγο. Έξω! 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 Άντε! Λεωνάρντο, ναι. Το πρώτο έξω για σένα ήταν. Έλα! Άφησε με μόνο με τον Τίνο που με καταλαβαίνει. Αχ, Τίνο. Εσύ τι λες? Anyway, τώρα που με πέρασε η συγκίνηση ότι να γίνω θείος, να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Κόρια φουλά, έστειλες σε ο κύριος μας που είσαι στην Αθήνα. Εντάξει, για πάντα να σπουδάσεις και εσύ βγάλες τα μάτια σου με πρώτον τυχόντα. Εν ευκάλα τα μάτια μου με κανένα. Και καλά, εν τέλος έγινε το μωρό, φίλα μου καλό. Να σου εξηγήσω, παπά. Επειδή ξέρω ότι δεν θα το κάθομουν εγώ ποτέ, είμαι δύσκολη εγώ, είμαι βράχος. Βράχος, όξα όχτος. Έγινε, για να μην κρίνω, μου τόσο πελάτες που λάζεις αδερφή σου, ντροπή γε μου. Πέμασα, φούλα, τι έγινε. Ναι, όπως έλεγα προηγουμένως, επειδή δεν υπήρχε περίπτωση να το εκάθομουν, εμέθησε με. Παρακατά, φούλα, τη συνέχεια. Η συνέχεια επί της οθόνης, όπως λέμε εμείς ηθοποιοί. Αλλά στη δική μας την περίπτωση, επί του κρεβάθιου. Όχι, δεν μπορώ να φανταστώ την αρφή μου στο κρεβάτι να εμπασπαδεύει ο κάθε πεινασμένος. Έτσι ήταν πεινασμένος, γε μου. Έκαμα κολοκάσιν και φάμε πριν. Κουείς, χαρούλα μου, τα ρεζιλίκια μας ακούεις. Μες την κοιλιά της Αθούλας έχει έναν πομιλορούι. Έτσι είναι, Παντελή μου. Το αγκουράκι του Βαλεντίνου και το πομιλόρι της Αθούλας εσμίξαν και κάμα μια ωραία σαλάτα. Τι κάνουν οι γονείς σου, ορέστη μου? Μόλις εσά φύγαμε από ταξίδι. Α, ναι? Πού ήπια? Έκαμε ο παπάς μου στη μάμα μου δώρα ένα ταξί στη Βενετία. Γιατί να μην μπορούμε με το Λευτέρη να είμαστε έναν αγαπημένο ζευγάρι? Τελικά τι είναι το καλύτερο για τον Μάρκο? Να χωρίσουμε ή να μείνουμε μαζί και να σκοτωνούμαστε? Ναι, μαμά. Πού είσαι, Ειρήνη μου? Κάμνω μια βόλτα να καθαρίσει το μυαλό μου. Ακού να σου πω, Ειρήνη. Εγώ είμαι η πρώτη που σου είπα ότι ο βλάχος είναι γεμάτος ελαττώματα. Αλλά πίστεψε με. Νομίζεις ότι ο καινούριος που ενάβρεις θα είναι καλύτερος, αφού οι άντρες όλοι, αγάπη μου, είναι γεμάτοι ελαττώματα? Δεν είπα ότι θέλω να βρω άλλον άντρα, μαμά. Μπορεί να θέλω να μείνω μόνη μου. Τώρα εμπελάρες που λαλείς. Πίστεψέ με, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τη μοναξιά. Τούτο το πράγμα που πάει να κάνει θέλει πάρα πολύ σκέψη. Εντάξει, μαμά, πέσε το γλυκό πάνω μου. Αφήστε με ήσυχη να σκεφτώ. Είναι δυνατό, ρε γιαγιά? Τι μου λες τώρα? Τρεις παρουσιαστές σε μια εκπομπή που ακούστηκε. Γιατί, πού είναι το πρόβλημα? Είναι μικρός ο καναπές. Να σας φέρω μεγάλον καναπές. Αφού δεν μου σοβαρό μιλάς, να με βάλεις να κάτσω δίπλα του. Θα σκοτωθούμε. Πάρτε τη γλάστρα μες στη μέση να σας χωρίζει. Μα έχουμε και γλάστρες μες στο στούντιο. Ναι, μια. Με κότσινα μαλλιά. Ρε Ελένη, βγάλεις πολύ μικρή λύκη μας η Μαργαρίτα. Γιατί άραγε? Πάρε, σταμάτως να με. Είναι καλή ιδέα όμως, α. Η Μαργαρίτα μες στη μέση. Ναι. Νομίζω ότι εγώ δεν είναι καλύτερα να το παρήξαμε. Άπα και πάλι μου χέρι ο αγκώνα σου. Μην αγχώνεσαι, δεν έχει καμιά πρόταση να σου βάλω ούτε χέρι, ούτε αγκώνα, ούτε γόνατο, ούτε κανένα άλλο μέλος του σώματός μου. Φίλε, κόψε τα υπονοούμενα προς την κοπέλα μου. Α, ναι, έγινε και επίσημη αγαπημένη μας τώρα η κοπέλα μας. Ναι, και μαζί μου θα καταλάβει τι έχανε τόσο καιρό που ήταν μαζί σου. Δεν χρειάζεται να μας πεις και λεπτομέρειες. Πάντως εγώ δεν προλαβαίνω να παρακολουθώ ποιος είναι με ποιον. Εφάεται και τις βραζιλιάνικες τις σαπουνόπερες. Πάντως το ζευγάρι της εβδομάδας, γιαγιά, είναι ένα.
ο Δον Κάρλος, Ροντρίγκες Λιμπουρίγκες και η Μαργαρίτα Χουάνα η Παρθένα Πασχέντα. Όχι τώρα που είναι αυτή να μου το φαράσετε πάλι, α. Δεν θέλω να μου πρέπει να κάνουμε, να στρώσουμε κότσι ο Χαρίν και να του δώσουμε και παράσιμο. Άφησε τον να έρθει η κόρη μου και θα δούμε τις προθέσεις του. Τώρα που είναι έρθει θα τον αναλάβω εγώ. Ξέρω κάτι μεθόδους να τον κάνω να τα ξεράσει ούλα. Καλημερίζω την οικογένεια από Μελωρίδη. Γεια σου αγαπή. Δεν θέλω σοβαρεύτω επειδή όσον και συγκρατούμε να έγκαμε φόνο, α. Όχι, α. Δεν θα σε αφήσω να βάψει τα σέρκα σου με γέμα. Αν πρέπει να γίνει φόνος, θα τον κάνω εγώ. Κάτσε να δει, μάπα χαμέ. Και οι φόνοι δεν επιτρέπονται, είναι παράνομοι. Επιτρέπονται όμως τα βασανιστήρια για σκοπούς ανάκρισης. Κυρία Χαρούλα, η Μικάλα τι κάνει. Να τους δώσω τα χαιρετίσματα, ε. Ρε μάνα, ντρέπεσαι τα μούτρα σου. Ύστερα που την απάτησες με τη Μαρία, ύστερα που αγκάστρωσες την Αθούλα, πέμπεις στις χαιρετίσματα. Εγώ σας δίνω το λόγο μου ότι δεν τον έχω αγγίξει την Αθούλα. Βαλεντίνο μου, δεν είναι ανάγκη να λέεις ψέματα. Εξήγησα τους τα όλα με κάθε λεπτομέρεια. Δηλαδή, τι τους είπες, ρε Αθούλα. Που με μέθησες και με αποπλάνησες. Εγώ συγχωρώ σε. Εγώ όμως δεν σας συγχωρώ, εντάξει. Μόνο όταν παντρευτείτε. Άρε Ντίνο, μια χαρά την έχεις. Μέσα στην ελευθερία σε βλέπω. Πλέει σε πελάγι ευτυχίας. Χρέη δεν έχεις, διατροφή δεν πληρώνεις στην πρώην σου. Μήκη δεν πληρώνεις για τη γυάλα, τζάπα σε έχω και μένεις. Μη λες κουβέντα, είσαι τυχερός. Θα μας το λέω εγώ. Γεια σου, Λευτέρη. Άμπα, η γυναίκα μου, τι έκπληξη. Μιλάς με το ψάρι, Λευτέρη. Τι να κάνουμε, Ειρήνη μου, αφού δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σου, μιλάω με τον Τίνο. Λευτερή, θέλω να σου πω ότι νιώθω πάρα πολύ άσχημα που τσακωθήκαμε νύχτες και αναγκάστηκες να κοιμηθείς στον καναπέ. Κι εγώ λυπάμαι, Ειρήνη μου, αλλά τι να κάνουμε, κοιμήθηκα στον καναπέ. Δεν μπορώ να κοιμάμαι μια γυναίκα που δεν εμπιστεύομαι και στο κάτω-κάτω δεν με θέλει. Δηλαδή, τι, θα μετακομίσεις στον καναπέ? Όχι, αλλά σήμερα σκέφτηκα να μετακομίσω εδώ στο γραφείο. Μα πού στο γραφείο, εδώ? Ναι, ναι, γιατί όχι. Εδώ, κυρία Ειρήνη, εδώ, να. Θα βάλω ένα ράντσο εδώ, έτσι από αυτά που κοιμόμαστε στο στρατό, κάμπετ, πώς το λέτε εδώ στην Κύπρο, και θα την πέφτω. Θα έχω και τον Τίνο που με αγαπάει. Καλά, ο κόσμος τι θα πει αν... Α, τώρα σκεφτήκαμε και τον κόσμο, κυρία Ειρήνη. Α, Ειρήνη μου, είσαι εδώ. Λοιπόν, Ειρήνη μου, σκέφτηκα και αποφάσισα ότι δεν θα σου κάνω 25% έκπτωση στο διαζύγιο. Θεία, δεν θα προχωρήσω στο διαζύγιο. Α, σοβαρά, ένα σκοπό 50%. Θεία, δεν έχω ρέξει για στήλα. Τέλος πάντων, εγώ δεν αντέχω να είμαι στον ίδιο χώρο με ένα προδότη. Πάω. Πάω να ετοιμάσω τη βαλίτσα μου. Λευτέρη, πού να πάει ταξίδι? Όχι, θα μετακομίσω. Μα πού? Εδώ στο γραφείο. Από σήμερα το γραφείο θα είναι και το σπίτι μου. Ναι, αλλά πού είναι καμής μπανιό? Αυτό δεν το σκέφτηκα. Ναι, αλλά θα μου πεις και οι ασκητές του Άγιον Όρος δεν κάνουν μπάνιο, κάνουν. Αυτό θα κάνω. Θα ασκητέψω. Γιατί όχι δηλαδή. Από σήμερα έχω κλείσει ως άντρας. Τέρμα πια οι γυναίκες. Απομακρυνθώ εντελώς από τις γυναίκες. Εξάλλου όλες οι ίδιες είναι. Εκτός από τη Χαρούλα Λευτέρη. Λες να ξαναγυρίσω τη Χαρούλα. Κούρο μου, αρέσκει μου πολλά η λιμουζίνα σου. Και εμένα, Ανάγκη μου. Αφού έχεις δύο λιμουζίνες, γιατί μου διάς τη μια? Γιατί να σου πω τη μια? Διότι ο Χριστός είπε, ο έχουν δύο χιτώνες, να διά τον έναν του πλησίον του. Δύο χιτώνες είπε, όχι λιμουζίνες. Αφού είχε τον τότε καιρό λιμουζίνες. Ευτέ εγώ. Τέλος πάντων,
αν ξανακατεβεί ο Χριστός στη γη και πει «Ο έχων δύο λιμουζίνας», τότε να σου δω εγώ τη μια. Okay. Εγώ καταλαβαίνω. Εμεθύσετε, δεν ξέρετε τι έκαμνετε. Τώρα να επανορθώσετε. Εκείνο είναι ο χατάς. Αυτός ο χατάς ποιος είναι? Ο χατάς, πώς να σου το εξηγήσω? Το καΐσαι ρε κομπάρε που πάθαμε. Ποιο καΐσαι ρε παιδιά, ας μιλήσουμε ελληνικά. Λοιπόν, θα σου πω δυο κουβέντες, κοφτές και σταράτες. Υπέρνεις την, υπέρνω σε μέσα. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Εμένα ρωτήσετε με αν θέλω να τον πάρω. Μισό λεπτό ρε αθούλα, δηλαδή δεν το θέλεις? Τέλος πάντων, αφού επιμένετε και επειδή ξέρω ότι θα βρει καλύτερη που μένα, να τον πάρω. Μισό λεπτό ρε άνθουλα, γιατί εσύ θα με πάρεις, αλλά εγώ το έχω πάρει στο κρανίο. Θα κάνουμε εξετάσεις DNA να δούμε ακριβώς ποιον είναι το παιδί. Γιατί τι υπονοείς γιέ μου, ότι η κόρη μου έκαμε το με άλλο? Όχι, τούτη είναι κουβέντα του Καυκά. Ένα λεπτό ρε Γιάννο, κουβέντα του Καυκά. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Να κάνουμε μια εξέταση DNA να λάψει αλήθεια. Ω, εδέχουμε. Γιατί εδέχεσαι αθούλα μου? Μπορεί να πονήσουν. Θύμωσα πάρα πολλά με εκείνο που μας έκαμε η Χατζη Φιλίππουα. Με ποιο, που μας έβαλε και τους τρεις στο μαγαζίνο? Όχι, που μας έκαμε σαν του Σίλου επειδή μας είδε μαζί. Εγώ δεν φέρτω να ξαναμείνω κοντά σου. Τι να σου κάνω ρε Μαργαρίτα μου, αφού δεν έχω σπίτι δικό μου στη Λευκοσία. Να έρθεις να μείνεις στο διαμέρισμα μου. Ναι, αλλά δεν είσαι μόνη σου στο διαμέρισμα, έχεις και συγκάτοικους. Η Μαρία νομίζω να έχει πρόβλημα. Η Ελένη όμως? Δεν κατάλαβα. Εμένα λαμβάνω υπόψη μου και την ξυνισμένη τη Λεμεσανή. Πάλε μιλάς για μένα, κόρη εσύ. Έχει πολλές ξυνισμένες, εντάξει, έτσι σε μόνον εσύ. Είσαι έτοιμη να πάεις κάτω για ρεπορτάζ? Ελπίζω να έγινε ο Χρήστος και να μου στείλουν πάλι το φύσο να μαθαίνει πάνω μου. Γεια σου, μπουρέκα μου. Σήμερα είμαι έτοιμος, θα σου πιάω κάτι πλάνα. Σιγά το πλάσμα που να πιάσεις. Πώς θα πιάσεις πλάνα, ρε κούλη, πώς θα πιάσεις? Η κάμερα είναι ανάποδα, ρε, ο φάκος είναι πίσω. Έτσι, έτσι. Πλάνε. Τώρα τούτα που κάμνεις είναι μωρίσιμα πράγματα. Γιατί Ειρηνούλα δηλαδή, επειδή έχω αξιοπρέπεια? Αντιμετωπίζεις τα πράγματα πολύ ανώριμα, Λευτέρη. Γιατί είμαι ανώριμος δηλαδή, επειδή αποφάσισα να μην μείνω μια γυναίκα που δεν με θέλει? Καλά εδώ είσαστε, δεν με ακούτε που φωνάζω τόση ώρα? Τι κάνεις εκεί? Φεύγω μητέρα, φεύγω. Καλά εσύ, μ' αγαπάς, το ξέρω, αλλά η κόρη σου βλέπεις δεν με πάει άλλο. Ειρήνη, τι να του πω μαμά, αφού ο Λευτέρης αποφάσισε να πετάξει 12 χρόνια γάμου τόσο εύκολα. Α, εγώ τα πετάω. Εγώ πήγα βολτίσα στο Πρωταρά με το Μούτσο, ε. Εγώ πήγα στο γραφείο του για σεμάκι να πάρω διαζύγιο. Και τι σκοπό έχεις τώρα, καμπρέ? Μούτσος. Μα δεν έχεις άλλη κουβέντα εκτός που τον Άγγελο? Για μένα μιλάω. Σκέφτομαι να γίνω Μούτσος στα καράβια. Έχει έναν καρτό που κλαίεις γιατί φάζε την ένεση η νύχη. Ρε μωρό μου, δεν καταλαβαίνεις ότι οι εξετάσεις DNA είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξει ότι ο μωρόν δεν δουλεύει τίποτα. Θέλετε να πείτε πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αποδεχτεί πως δεν είναι δικό μου αυτό το μωρό? Και παρέα, είναι η τρίτη φορά που προσβάλλεις τη άρθρη μου. Την επόμενη φορά θα κυλήσω και θα σε λύσω, α. Τι θα τζιλήσεις και τι θα λύσεις? Μεν τον προκαλείς εσύ, γιατί μπορεί να σε κάνει χαλκομανία. Αφήστε τον Βαλεντίνο ήσυχο. Ένα φόβος. Αθώος? Ναι. Και ποιο είναι το μωρό καλό κόρ? Του κανενού. Δεν πονείς ρε αθούλα. Ότι έμεινες έγκυος που αναέρα, ενώ ξανά μας πεις όταν παρθένω για νέση. Είπα ψέματα. Εν είμαι έγκυος. Είναι έγκυος. Έχει τώρα από χόγλασσα ποιον να το πουζιάσω εγώ. Να το πουζιάσεις. Θα παρακαλέσω όταν μιλάει το παχουλό αγόρι από εδώ να μου κάνει κάποιος μετάφραση. Εγώ έφυγα, πηγαίνει να κάνω λιλίτσα μέσα, α. Τα λιλίτσα πάλι τι είναι? Να κουμπάρεις εσύ που για κάθε λέξη θέλεις μετάφραση. Τα λιλίτσα σου τα εξηγήσω εγώ μετά. Ρε αθούλα, είμαι πολλά θυμωμένος μαζί σου. Γιατί είπες τον όλο τον παραμυθί? Για να σώσω τον Βαλεντίνο. Να με σώσεις από τι ρε αθούλα? Που τον κατήφορο που έπιασες Βαλεντίνο μου. Κάθε φορά ήσουν και με άλλη γυναίκα. Δεν να κολλήσει και καμιά αρρώστια. Ορίστε, η Ανθούλα, ο Σωτήρας,
τον παραστρατημένο πολυγαμικό playboy. Αν το έχαφκες, ήταν να με παντρευτείς, ήταν να με αφήκεις έγκυο που τα αλήθεια, ήταν να ζήσουν με εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Κι εγώ χειρότερα όμως. Λοιπόν, πάω να φύγω γιατί αρκετά τράβηξε αυτή η κωμωδία. Γεια σας. Και τώρα τι θα κάνουμε, ρε Αθούλα? Μην με πιέζετε. Θα το ρίψω. Αγόρι μου. Πού πάει με τη βαλίτσα? Πού πάω με τη βαλίτσα, πού πάω? Βρε Μάρκο, αγόρι μου, αφού ξέρεις ότι ο πατέρας είναι ο καλύτερος διαφημιστής της Κύπρου, της Μεσογείου, της Νότιας Ευρώπης. Ναι, αλλά πού πάεις? Ναι, πού πάω, ναι. Κοίταξε, αγόρι μου, έλα. Ο πατέρας, αφού ξέρεις, είναι ότι ο καλύτερος διαφημιστής της Κύπρου, εντάξει. Λοιπόν, το διαφημιστικό μου γραφείο οργανώνει ένα διαφημιστικό συνέδριο και θα μας μιλήσει ο πρωτοπόρος. Θα μας μιλήσει ο καλύτερος, δηλαδή εγώ. Ναι, αλλά τα ρούχα τι τα χρειάζεσαι? Τα ρούχα. Κοίταξε. Σε αυτό το συνέδριο θα έρθουν όλοι οι διαφημιστές από τον κόσμο και θα μείνουν σε ένα ξενοδοχείο. Και με παρακάλεσα να μείνω κι εγώ μαζί τους. Ευκαιρία είναι να τους κάνω μερικά έτσι μαθήματα περί διαφήμισης. Ναι, αλλά ο Τσουλή γιατί κλαίει? Ο Τσουλή, ξέρω εγώ γιατί κλαίει. Μας πήρε τα αυτιά. Μα επειδή είναι ανόητος. Μικρό Μονιάτη, γιατί κλαις? Κατάλαβες, ο άνθρωπος συγκινήθηκε, με είδε με τη βαλίτσα, σου λέει, μ' αγαπάει πολύ. Νόμισε ότι φεύγω. Άκου, φεύγω. Εντάξει, μικρό Μονιάτη, μην ανησυχείς, ρε. Θα ξαναγυρίσω, ρε, εδώ είμαστε όλοι μαζί. Έλα, πάρε τη βαλίτσα, θα ξαναγυρίσω, ρε. Σιγά, προσεκτικά. Έλα, εγώ να σε φιλήσω. Εγώ πάω στους διαφημιστές. Εδώ είμαστε. Ναι, να προσέχεις. Παιδιά, ξέρω ότι αυτό που θα σας πω θα σας σοκάρει, αλλά ο Λευτέρης και η Ειρήνη έχουν προβλήματα με το γάμο τους. Άντε! Ναι, παιδιά. Ήθελα να σας προειδοποιήσω γιατί θα γίνουν κάποιες αλλαγές στο γραφείο. Δηλαδή? Μη με πιέζετε και δεν μπορώ να πω τίποτε περισσότερο. Εντάξει, έμας. Τέλος πάντων, αφού επιμένετε, θα σας πω. Το γραφείο μας απόψε θα λειτουργήσει και ως ξενοδοχείο. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να πω τίποτε περισσότερο. Βασικά, ο Λευτέρης θα κοιμάται στο γραφείο. Hello. Δηλαδή, παραδέχτηκε ενώ ψέματα. Πρέπει να το γιορτάσουμε. Σπίτι μου. Εγώ πρέπει να φύγω. Θα με καλύψεις έτσι? Bye. Θα σε καλύψω, ναι. Ναι, Μιγαλά. Τι κάνεις? Ναι, βασικά πιάνωσε για να σε ενημερώσω ότι ο πρώην σου ο Καλαμαράς είναι στην Κύπρο και σε λίγο να βρεθεί με τη Μαρία σπίτι της. Απλά για να ξέρεις με τι κουμάς είναι επειδή να βλέξεις. Θέλες διαζύγιο, τώρα φεύγει. Τι κάθεσαι και κρατάς την κεφαλή σου και κλαίεις τη μοίρα σου? Μαμά, δεν είμαι σίγουρη τι θέλω. Σε παρακαλώ, είμαι πολλά συγχυσμένη. Ωραία. Εσύ είσαι πολλά συγχυσμένη, εκείνος είναι πολλά νευριασμένος και έχετε και έναν αθώο μωρό μες στη μέση. Μάμα, πού είναι να πάει ο παπάς? Αγάπη μου, ένα λείψει για μερικές μέρες. Πού είναι να πάει? Θα πάει στη γιαγιά σου, αγάπη μου, την άλλη, στην Ελλάδα. Κοινός άλλα μου είπε, πως είναι να πάει στη Λευκοσία για ένα συνέδριο. Αχ, ναι, έχεις δίκιο. Το συνέδριο είναι αυτήν την εβδομάδα, είναι την άλλη εβδομάδα που θα πάει στη γιαγιά σου στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Κατάλαβα. Έκαμε στα θάλασσα, ρε μαμά. Είναι ο δικός μου άντρας που φεύγει από το σπίτι. Δεν έπρεπε να πεις ψέματα του Μάρκου. Αλλά τι έπρεπε να του πω? Ότι ο παπάς του φεύγει γιατί η μάμα του θέλει κάποιον άλλο. Βαλεντίνο, είμαι η μοναδική γυναίκα στη ζωή σου. Ναι, μωρό μου. Και μετά από εμένα δεν θα υπάρξει άλλη. Όχι, μωρό μου. Και όσες είχες στο παρελθόν, τις έχεις ξεχάσει? Μα πριν από σένα ήταν το χάος, μωρό μου. Αφού ποιος είναι πάλι? Πουλάκια μου, σας έπιασα στα πράσα. Μικαέλα, τι θέλεις εδώ πέρα? Αυτή την ερώτηση θα έπρεπε να σου την κάνω εγώ, όχι εσύ. Συγγνώμη, είναι το αγόρι μου. Α, ώστε το παραδέχεσαι και επίσημα. Ποτέ μου δεν το έχω αρνηθεί. Εγώ θα ήθελα να κοιτάξω αυτόν τον τύπο μέσα στα μάτια και να μου πει ο ίδιος αν είναι άντρας. Νομίζω, μωρό μου, ότι εσύ ειδικά δεν θα έπρεπε να αμφιβάλλεις καθόλου για τον ανδρισμό μου. Μου προκαλείς αηδία. Μην το χτυπάς, θα του κάνεις σημάδι. Εσύ θα είσαι η επόμενη. Λοιπόν, αγόρια, την εκπομπή θα την ανοίξω εγώ, εντάξει? Και γιατί εσύ, όχι εγώ? Διότι είμαι πιο ωραία, είμαι κοπέλα και κάθομαι στη μέση σας. Ναι, να σου θυμίσω ότι εγώ είμαι ο κεντρικός παρουσιαστής αυτής της εκπομπής. Εντάξει, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, για να μην τσακώνεστε, την εκπομπή θα την ανοίξω εγώ. Άντε, ρε. 3, 2, 1, πάμε. Καλησπέρα σας. Είμαι ο... Συνέχισε, Μαργαρίτα. Είμαι η Μαργαρίτα Πασάτη, έχω δίπλα μου τον Άγγελο Μούτσο. Τον Άγγελο Μούτσο, επαναλαμβάνω. Και τον Πάρη Λίμπουρα. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής, το Ρουσφέτη. Και σημασία δεν έχει τι ξέρεις, αλλά ποιον ξέρεις. Είναι αυτό που λέμε, αν έχεις μέσο διάβαινε και νυχτικών περπάταν. Μαργαρίτα μου, είσαι πολύ βαθιά νυχτωμένη. Είσαι μαύρη τη νύχτα στα βουνά, στους κάμπους ρίχνει χιόνι. Οι τηλεθεατές νομίζω θέλουν να δουν την εκπομπή και όχι τα τσιλίκια. Oh. Γι' αυτό εγώ, σαν επαγγελματίας που είμαι, δίνω πάσα στην Ελένη Μενελάου. Να παρακαλέσω τον νέο μας κάμεραμαν, κύριο Φίσον, να γυρίσει την κάμερα μοδά. Ευχαριστώ, κύριε Φίσον. I love you too. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, στις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ μας. Κύριε Νεόφιλε, εσείς πιστεύετε ότι στην Κύπρο λειτουργεί το ρουσφέτη? Ένα πράγμα λειτουργεί κανονικά στην Κύπρο, είναι το ρουσφέτη. Εσείς χρησιμοποιήσατε καμιά φορά μέσον? Κοιτάξτε, σήμερα για παράδειγμα, έπιασα έναν γιατρό γνωστό μου και να μου γράψει έναν χαρτί ότι είναι πια δουλειά, επειδή ήμουν άρρωστος. Ποιος είναι ο γιατρός σας? Δώστε μας το τηλέφωνο του. Σε παρακαλώ, Φίσα, είμαστε στον αέρα με διακόπτης. Πού αλλού χρησιμοποιήσατε μέσον? Πάλι σήμερα έπιασα έναν γνωστό μου στο Υπουργείο Άμυνας για να με κανονίσει έναν παρθέτο. Ποιος είναι ο γνωστός σου? Δώστε μας το τηλέφωνο του. Φίσα, σε παρακαλώ. Δηλαδή σήμερα χρησιμοποιήσατε μέσον δύο φορές? Δύο, ένα άλλο τρία περιστατικά που έχω. Θα σας τα πω. Απίστευτο, κυρίες και κύριοι. Πέντε περιστατικά ρουσφετιού σε μία μέρα από τον κύριο Νεόφυτο. Το ρεκόρ μόνο αυτό σε μία μέρα. Μείνετε μαζί μας να μας πει τα άλλα τρία σε λίγο. Πάντως, δεν περίμενα από την Αθούλα να πει έτσι μεγάλο ψέμα. Έσα σε λάλλουν εγώ, ρε Γιάννο, ότι τούτα ούλα είναι παραμύθια της Αθούλας. Έσα σε λάλλουν ότι ο Βαλεντίνος μου είναι αθώος. Πού είναι η αρφή σου τώρα? Πρέπει να έρχεται τώρα με τον παπά μου. Εγώ μόλις κατάλαβα αν τάρες δεν λύκει και να γίνει, ας εγώ στη καλέφια. Τώρα να έρθεις και με καλή για λόγτες. Γεια σου, κυρία Αφροδίδη μου. Και απολογούμε για ούλα. Εσύ γιατί απολογήσε? Η κοκόνα από εδώ έπρεπε να απολογηθεί. Γιατί να απολογηθώ? Επειδή πια να σώσω τον άσο τον άγγονα σου. Μα δηλαδή εσύ δεν αντρέπεσαι? Ένα αυκίτσο που πάνω, ένα αυκίτσο που πάνω, ένα αυκίτσο που κάτω, ένα αυκίτσο που παντού. Για θόλα μου, για όνομα του Θεού, μάνα μου. Κανεί που εκατηγορήσαμε το κοπελού είναι άδικα. Παπά, εξήγησα σα. Έκαμα το για να το σώσω από την αμαρτία και από τα αφροδίσια, κύριε Αφροδίτη μου. Αθούλα, άντε, κανεί πελάρε, επειδή άκουσαμε πολλέ τι τελευταίε μέρε που γυαλό σα. Όχι, όχι, αφήστε την να μιλήσει. Είμαι περίεργη να ακούσω τι έχει να μα πει για την ιστορία.
μας πάρεις βόλτα με το άλογο. Πού λένε τα μου μάγω τώρα. Με φως αγαπή μου και θα το πούμε σε κανένα. Πλείς. Οκ. Δίνω. Πού είσαι, Δίνω. Αμάρε, μου κόψει χόλι, νόμιζα ότι σηκώθηκε και έφυγε και μάψει μόνο μου. Μαζί ταξιριζόμαστε το πρωί, αδερφέ. Μαζί, εδώ, τα δυο μας. Βέβαια, εσύ είσαι τυχερούλης, ε. Έχεις μουστάκια, αλλά δεν έχεις γένια. Μη φύγεις, έρχομαι. Κατάλαβε, φίλε μου. Room service. Θέλω να σας φέρουμε τίποτε φρούτα στο καλάθι, breakfast στο κρεβάτι, αλλά ξέχασα να έχουμε κρεβάτι. Τι λέτε ρε πρωί πρωί ρε, άντε ρε. Μας δουλεύει και ο κούνελος τώρα. Εντάξει, κύριε Λευτέρη, θέλεις τίποτα να σου φέρω τώρα σοβαρά. Θέλω, δώστε αυτό. Θέλω να πας και να βρεις έτσι ένα πτυσσόμενο ντιβανάκι και αμαξιλάρι. Εντάξει. Θέλεις να βάλω σου κανένα χαλάκι να δώξω στην πόρτα που ζω για τα πόθια που γράφει home sweet home. Έχω αυτό δούλεμα ρε. Μη σε στείλω σπίτι σου και δεις το home sweet home. Ακόμα. Καλώς στον κύριο Πούρο. Καλώς στην Τζεντινάντζη. Κούνελε, εξαφανίσουμε ελαφρά πηδηματάκια. Τι να γίνει κύριε Πούρε μου, είπα να κλείσω το διαφημιστικό γραφείο και να ανοίξω μπουτίκ, τα πουλάω τα ρούχα μου. Μα σοβαρά, και μιας που ήρθαμε να μας κάνετε διαφήμιση. Αστειεύομαι φυσικά, έτσι μου, αστειεύομαι. Να, απλώς διευρύνω τον κύκλο των εργασιών μου και είπα να μένω στο γραφείο για να κερδίζω χρόνο από τις δουλειές. Τώρα δουλεύεις μας. Φαίνεται. Καθίστε, καθίστε. Όχι εκεί, όχι, όχι εκεί κύριε Πούρε μου, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ κύριε Πούρε μου. Είπαμε, είπαμε, αλλά όχι και έτσι, το γαμπριάτικό μου. Έχει συναισθηματική αξία. Πού το ξέρεις. Μπορεί να χωρίσω και να ξαναπαντρευτώ. Και θα χρειαστεί να το ξαναφορέσω. Μικαέλα, μπορώ να σου τα εξηγήσω όλα. Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις τίποτα, Βαλεντίνο. Έχω μάτια και βλέπω. Τελικά, όσα μου είπαν ήταν όλα αλήθεια. Όχι. Τζίνο που είπε η Αθούλα ότι την άφησε έγκυο, ήταν ψέματα. Ναι. Έμεινε και μια γυναίκα που δεν της έβαλε χέρι. Μικαέλα, η σχέση μαζί σου δεν πήγαινε άλλο. Και θες να μάθεις και το λόγο. Ναι, Βαλεντίνο μου. Θέλω να το μάθουμε πολλά περίεργη. Δεν άντεχα τη μάνα σου. Τη μάνα μου. Να μην την ξαναβάλει στο στόμα σου. Το λοιπόν, εάν το ξανατζήσει, θα σε τριχομαλίσω. Αγάπη μου, εγώ είμαι η κόρη τη Χαρούλα τη Πομιλωρίδου και δεν βρέθηκε ακόμα η γυναίκα που να με τριχομαλίσει. Δεν φταίμεν εμεί, αν δεν μπορεί να κρατήσει του γκόμενου σου. Αλλά ξέχασα, πρέπει να είναι οικογενειακό. Τι είπε? Λέω ότι ούτε ο παπά σου μπορεί να κρατήσει τι γυναίκε του. Ξεκίνα να ψάχνει για δουλειά. Θα πω το μαμά σε απολύσει. Ειρήνη μου, έχουμε επισκέψεις. Γεια σου, Ειρήνη μου, τι καμνείς. Πώς θα πω εδώ, Χαρούλα. Θα σου πω, γυρεύω την κόρη μου, τηλεφωνώ της προς το κινητό και δεν μου το απαντά και υπέθεσα ότι μπορεί να δούμε με τον Κινέζο σας. Α, ναι, έχασε μια τσο Κινέζο και λείπει και το άλογο. Μπορεί να πει να το πάρουν καμιά βόλτα. Με καρύωξε στα σικρά του. Πέλα που τον ήφραμε τον άπαρον τώρα. Συγγνώμη, αλλά κουβάλισε με τον αρφό σου και έφερα σου τον τζόκο πίσω εσένα. Ο θείος μου πάντα αγαπούσε τα ζώα. Έχει δίκιο η Ειρήνη. Γι' αυτό αγάπησα τη Χαρούλα.
Τι να σου πω για σεμάκι, είσαι ειδικό στο να κάνει κομπλιμέντα στι γυναίκε. Τι εννοεί δηλαδή, ότι είμαι ζών? Όχι, Χαρούλα μου. Το είπα αυτό επειδή μοιάζει σαν μια φοράδα. Σταμάτα, και να χλιμιντρήσω ακόμα λίγο. Ειρήνη μου, μα σαν να είσαι λίγο μακωμένη σήμερα. Δεν είμαι στην καλύτερη μου φάση. Γιατί? Σήμερα ο Λευτέρης πιάσε τα πράγματα του και έφυγε από το σπίτι. Αυτό το κατασκεύασμα, άμα τα ανοίξει, χωράνε άνετα δύο άτομα. Ναι, ρε, μάντος, βάλεις πάνω τα αλλού, χωρίζεται σε. Σοβαρά. Βεβαίως. Άμα θέλει, φέρε καμιά φορά κανένα δύο-τρεις φίλες σου, έτσι να το δοκιμάσουμε. Να κάνω μια θυσία, ρε, παιδιά. Τη θυσία του Αβραάμ? Όχι, τη θυσία του Γιασμάκη. Να βγω από το δωμάτιο μου να μην είσαι ο Λευτέρης. Εσύ που είναι να μην είσαι, εγώ να βάλω να μιλήσω στη Χαρούλα, δεν την πειράζει. Η Χαρούλα σου πάρα πολλά προβλήματα, δεν χρειάζεται άλλα για σεμάκι μου. Λοιπόν, Ειρήνη μου, σου εύχομαι να επιστρέψει πίσω ο άντρα σου και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, ο Βαλεντίνος κομμένος. Κομμένος. Ούτε δεν ξαναπάει πίσω στην Αθήνα. Στην Αθήνα θα πάω, διότι για μένα είναι το μωρό μου και καριέρα μου στάρ του σινεμά. Τίποτε. Τίποτε δεν θα με εμποδίσει. Να σε εμποδίσω, ωραία, Θούλα. Δοκίμασε. Για παράδειγμα, ξέρω κάποιον που τον έβαλε η γιαγιά του να δουλέψει στο κανάλι της. Δεν θα πω ονόματα. Α, μάλιστα. Έτσι αποδεικνύεται ότι πρέπει να μπαίνουν τα μεγάλα μέσα. Όπως έλεγε και η γιαγιά μου, ο σκοπός να βιάζει τα μέσα. Ναι, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Τώρα, είναι τα σχέση να έχει ο σκοπός, αν είναι στη σκοπιά του, με τα μέσα και το αγιάζει, έξω.